Μετά, αγαπητοί μου, από όσα ο Κύριος υπήλυσε δια τους απειθούντας εις την επιστολή προς τον επίσκοπο των Θυατήρων, έρχεται τώρα να εξαγγείλει την αμοιβή και τον έπαινον εις όσους νικήσουν. Και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτού εξουσίαν επί των εθνών και επιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγώ ήλυφα παρά του πατρός μου, και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Ποιος είναι ο νικών? Αυτός που θα έχει μείνει σταθερός ως προς την πλάνη των βαθέων του σατανά και θα έχει εφαρμόσει τις ευαγγελικές έντολες και αυτές έως το τέλος της ζωής του. Και ποιος είναι ο Στέφανος? Είναι η εξουσία επί των εθνών και ο πρωινός αστήρ. Και το πρώτον ως προς τον, την εξουσία των, επί των εθνών, είναι ο πνευματικός οριστικός θρίαμβος του Χριστού επί των εθνών και μαζί με τον Χριστόν όλων των πιστών. Το δεύτερον ως προς τον πρωινόν αστέρα είναι ο συνδοξασμός του νικητού μετά τις δόξεις του Χριστού, ο οποίος Χριστός εις το αυτό βιβλίο στο τέλος, στο 22ο κεφάλαιο στίχος 16, αποκαλεί τον εαυτόν του αστέρα λαμπρών και πρωινών. Συνεπώς, όταν λέγει ο Κύριος ότι θα δώσει τον πρωινόν αστέρα εις τον νικητή, και εφόσον ο ίδιος ο Χριστός είναι ο πρωινός αστήρ, τούτο σημαίνει ότι θα του δώσει τον εαυτόν του, δηλαδή τη δόξα του και τη θεωρία του προσώπου του εις την αιωνία του βασιλεία. Και εδώ, αγαπητοί μου, τερματίζεται η σπουδαιοτάτη αυτή επιστολή προς τον επίσκοπο των Θυατήρων με την γνωστή κατακλίδα «Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες». Δηλαδή υπενθυμίζει διαρκώς την ανάγκη αυτής της πνευματικής προσοχής των πνευματικών αυτιών δια την ακοήν και αντίληψη του Θείου θελήματος. Είναι μια ανάγκη εκτάκτως σπουδαία, διότι από αυτήν την ανάγκη να έχουμε τα αυτιά τα πνευματικά δια να ακούμε τον Λόγο του Θεού είναι κάτι που εξαρτάται η τελική μας σωτηρία. Και ερχόμεθα σύνθεον εις την πέμπτη εντολή προς τον επίσκοπο των Σάρδεων. Γράφει, τρίτο κεφάλαιο: «Και το αγγέλο της εν Σάρδες ειν εκκλησίας γράψαν. Τάδε λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Γίνου γρηγορών και στήρισον τα λοιπά αέμελον από θνίσκη. Ούγα ρευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και ήκουσας και τύρι και μετανόησον. Εάν ούν μη γρηγορήσεις, ήξω επισέ ως κλέπτης και ουμή γνώση πίαν ώραν ήξω επισέ. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν Σάρδεσιν, α ούκε μόλυναν τα ημάτια αυτών. Και περιπατήσουσι με τεμού εν λευκής, ότι άξιοι εισί. Ο νικών ούτως περιβαλείται εν ηματής λευκής, και ουμή εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες».
και το αγγέλο της εν σάρδεσιν εκκλησίας γράψον. Εσάρδης, αγαπητοί, ήσαν η παλαιά πρωτεύουσα του βασιλείου της Λιδίας και έκυντο νοτίος των Θυατήρων. Κατά τους χρόνους της Αποκαλύψεως, Εσάρδης ήσαν σε παρακμή και η ζωή της πόλεως αυτής ήταν μάλλον φαινομενική. Κάπως έτσι ήταν και η ζωή του επισκόπου της πόλεως αυτής, δηλαδή φαινομενική, δηλαδή φυτοζωούσε, σαν υπήρχε αλλά ήταν νεκρός, πνευματικά νεκρός. Και λέγει τώρα ο Κύριος, τάδε λέγει ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρας. Έχουμε την εισαγωγική επιγραφή της επιστολής, η οποία είναι ηλυμένη από την εισαγωγή του όλου βιβλίου και είναι μια επιγραφή στο περιεχόμενό της σπουδαιοτάτη. Εις το πρώτο κεφάλαιο, στίχος 4, που στέλνεται ο χαιρετισμός από τον Ιωάννη προς τα σεπτά εκκλησίας, που τον στέλνει ο Ιωάννης εκ μέρους του Θεού, γράφει εκεί: από Θεού, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από των επτά πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού και από Ιησού Χριστού. Εδώ σαφώς έχουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, ότι έχετε την ευλογία από τον Θεόν Πατέρα, τον Θεόν Υιόν που έγινε άνθρωπος, και από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά βλέπουμε σαφώς ότι το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται εδώ τα επτά πνεύματα, διότι η ονομασία επτά πνεύματα θέλει να δηλώσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα εις μίαν πληρότητα, και του οποίου Αγίου Πνεύματος αποστολεύς είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, όπως αναγράφει και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος: όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν, που εγώ θα στείλω σε εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Ώστε όταν γράφει στην επιγραφή της επιστολής ότι τάδε λέγει, τα εξής λέγει, εκείνος ο οποίος έχει τα επτά πνεύματα, είναι ως να λέγει ότι στέλνει ο ίδιος ο Ιησούς το Πνεύμα το Άγιον στην πληρότητά του, ή τι, με όλα τας περιπτώσεις χαρισμάτων και δωρεών, που εάν ο Κύριος ο Ιησούς στείλει το Πνεύμα το Άγιον, θα σταλεί, εάν δεν στείλει δεν θα σταλεί. Και έτσι βλέπουμε ότι ο Ιησούς αποστέλει το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά ακόμη αναφέρεται ο επιστολογράφος ότι είναι εκείνος ο Ιησούς Χριστός που έχει στα χέρια του τους επτά αστέρας. Αλλά ήδη εδηλώθη στην αρχή του βιβλίου, ότι στην εισαγωγή, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος κρατά στα χέρια του, κρατάει στα χέρια του τις επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ο αριθμός 7 δηλεί ακριβώς ολόκληρη την εκκλησία. Βγάλτε σας παρακαλώ το παιδάκι έξω, αγαπητά τα παιδιά, αλλά όχι να ενοχλούν. Έτσι αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός κρατάει και το Πνεύμα το Άγιον και τα εκκλησίες. Ο νους του όλου χωρίου είναι τούτος, ότι ο Ιησούς Χριστός στέλνει το Πνεύμα του το Άγιον εις τα σεπτά εκκλησίας της Μικράς Ασίας, δηλαδή εις την όλη εκκλησία. Αλλά υπάρχει όμως εδώ κάτι που έρχεται να μας δημιουργήσει μία εντύπωση. Γιατί ονοματίζει αυτή την ιδιότητά του ο Κύριος, ότι κρατά τις επτά εκκλησίες
και ότι κρατά το Πνεύμα το Άγιον, έχει το Πνεύμα το Άγιον το οποίον αποστέλει, διότι αντιπαραθέτει αυτό το επιγραφικό στοιχείο στην επιστολή σε σχέση με το περιεχόμενο της επιστολής που θα ονοματίσει παρακάτω τον επίσκοπον νεκρών πνευματικά, και σαν να του λέγει: εγώ είμαι εκείνος που δίδω το Πνεύμα το Άγιον, γιατί λοιπόν μένεις νεκρός πνευματικά, γιατί δεν εποφελείσαι από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος να ασκήσεις σύ και η Εκκλησία σου πνευματική ζωή. Αυτό θέλει να δηλώσει η επιγραφή της επιστολής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε εδώ έναν έλεγχο εκ προημίων. Ο έλεγχος είναι κατατανοούμενο, αλλά θα γίνει όμως σαφής μέσα στο περιεχόμενο της επιστολής. Είδα σου τα έργα, το κύριον σώμα της επιστολής. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή. Γνωρίζω τα έργα σου. Όνομα μόνο έχεις ότι ζεις πνευματικά. Στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Αγαπητοί μου, φοβερός λόγος. Φοβερός λόγος. Εις αυτών των στίχων πρέπει ο καθένας από μας να τρομάξει. Πρέπει να βρει ο καθένας από εμάς τον εαυτόν του. Πολλές φορές, πολλούς από εμάς, μας χαρακτηρίζει μία ευσεβοφάνεια. Προσέξτε, γιατί κάποτε εκείνοι που κουνάν το κεφάλι τους άμα τα ακούνε, τους χαρακτηρίζει περισσότερο η ευσεβοφάνεια. Το λέγω αυτό γιατί πολλές φορές το έχω προσέξει, σαν να θέλουν να πουν: εγώ δεν είμαι, αλλά είναι ο πλαϊνός μου. Βέβαια, αλίμονο, εγώ δεν είμαι. Θα μου πείτε, κι αν κανείς έχει μία αυτογνωσία και εννοεί τον εαυτόν του, μου φαίνεται, αγαπητοί μου, πως όταν κανείς κάποτε του πουν κάτι που το έχει, δεν κουνάει το κεφάλι του, ούτε μιλάει, μένει έκπληκτος. Αν σου πω ξαφνικά, μπροστά σε άλλους, είσαι κλέφτης, θα κουνάς το κεφάλι σου? Εάν δεν είσαι, θα διαμαρτυρηθείς. Εάν είσαι, θα ανοίξουν τα μάτια σου από έκπληξη. Πώς μπορώ εγώ να το ξέρω ότι είσαι κλέφτης και να σε αποκαλώ μπροστά σε τόσο κόσμο? Δεν κουνάς το κεφάλι. Έτσι μας χαρακτηρίζει μια ευσεβοφάνεια πολλούς. Όταν μάλιστα δεν σημειώνουμε βαριά αμαρτήματα, προσέξατε το, και έχουμε ένα σχήμα ευσεβίας και μία σχετική σεμνότητα, δίδουμε την εντύπωση στο περιβάλλον μας ότι ζούμε πνευματική ζωή. Αυτή η κατάσταση, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι ένα σημείο των εσχάτων καιρών. Γράφει στον Τιμόθεο, Β' επιστολή 3:1-5. Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχαλε πει. Τις έσχατες μέρες θα σταθούνε δύσκολοι καιροί. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Θα έχουνε μόρφωση. Μόρφωση θα πει, προσέξτε, σχήμα. Από το μορφή, μόρφωμα, καλούπι, σχήμα, εμφάνιση, εξωτερική σχήμα. Θα έχουνε σχήμα ευσεβίας. Θα κάνουνε βλαβό στο σταυρό του. Θα φοράνε σεμνά ρούχα.
θα πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά την δύναμη της ευσεβίας θα την έχουν αρνηθεί. Και υπογραμμίζω και σημειώνω ξανά ότι ο Απόστολος σημειώνει αυτή την κατάσταση σαν ένα σημάδι των εσχάτων καιρών. Δηλαδή οι ευσεβείς λεγόμενοι άνθρωποι θα είναι κατ' επίφαση ευσεβείς, θα έχουν ένα σχήμα ευσεβίας, δεν θα έχουν την δύναμη της ευσεβίας. Αν δε λάβετε υπόψη ότι στο Ευαγγέλιο η λέξη ευσέβεια σημαίνει όλο το περιεχόμενο της πίστεως, το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο χριστιανισμός. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματική, ζει την ευσέβεια, έχει το Πνεύμα του Θεού και έχει δύναμη. Έχει δύναμη πνευματική. Έχει πολύ δύναμη πνευματική. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει αληθινά, αλλά επίπλαστα, κατ' επίφαση όπως σας είπα, εξωτερικά, και έχει αρνηθεί στην πραγματικότητα την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος εσωτερικά είναι ένας νεκρός. Μη μας κάνει εντύπωση, είναι ένας νεκρός. Ακόμα σήμερα πολλοί πιστοί, πολλοί θεολόγοι, πολλοί θεολογούντες έχουν μεταβάλει την θεολογία, δηλαδή αυτή την αληθινή, αυτή τη γόνιμη γνώση του Θεού, που πρέπει όπως η τροφή μες στο αίμα φτάνει μέχρι το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού, αντί να φτάνει αυτή η θεολογία, αυτή η γνώση μέχρι το τελευταίο, την τελευταία ακρίτσα της υπάρξεώς μου, να με διαποτίζει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της θεολογίας, να με διαποτίζει και να με κάνει θεοειδή, να με κάνει χριστοειδή άνθρωπο, καταλήξαμε τη θεολογία να την κάνουμε συζήτηση, κουβέντα. Εγίναμε, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, συζητητέ του αιώνος τούτου. Η θεολογία λοιπόν έγινε συζήτηση και όχι πίστης και ζωή. Ακόμη βλέπω, οι ναοί κτίζονται λαμπροί και κάθε μέρημνα καταβάλλεται για τη διακόσμησή του. Αλλά αμελούνται όμως οι ζώντες ναοί του Θεού, που είναι οι χριστιανοί. Οι εφημέριοι πλέον, όχι της Λαρίσης, στον Ορθόδοξων χώρων, οι ναοί εκ μέρους των εφημερίων τυχαίνουν κάθε επιμελίας. Βλέπετε ο εφημέριος να κτίσει το ναό, να βάλει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ωραία καθίσματα, ωραίες εικόνες, βυζαντινή τεχνοτροπία, να βάλουμε και ωραία μουσική βυζαντινή, να είναι όλα λαμπρά, όλα ωραία. Καμία κατηγορία σε αυτά, καμία κατηγορία, προσέξτε, καμία κατηγορία. Αλλά όταν το βάρος περιορίζεται εις το σημείο αυτό και εγκαταλείπονται για να γραμμίζουν και να αραχνιάζουν οι ζώντες ναοί του Θεού, που είναι οι πιστοί, δηλαδή όταν δεν ασκούμε ποιμαντικό έργο για να γίνουν οι χριστιανοί μας ζωντανοί ναοί του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια νέκρωση. Ακόμη φωτίζουν πολυέλαιοι τους ναούς μας, και διαλέγουμε μάλιστα τι πολυέλαιους θα βάλουμε, που να δώσουν κάποτε και ένα, ας το πούμε, μυσταγωγικό κλίμα, μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα, ένα ωραίο φως. Αλέσβησε, αγαπητή μου, το φως των χριστιανών. Λέει ο Κύριος, ημίσεστε το φως του κόσμου. Είναι πια οι χριστιανοί φώτα μέσα εις τον κόσμο? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας μόνο χριστιανός, ζήλο πεπειρωμένος, δύναται να διορθώσει
ολόκληρων δήμων. Υπάρχει αυτό σήμερα. Έχουμε νέκρωση. Ορθώς ελέγχθη ότι κάποτε τα Άγια Ποτήρια ήσαν ξύλινα, αλλά οι χριστιανοί ήσαν χρυσοί. Σήμερα τα Άγια Ποτήρια είναι χρυσά, αλλά οι χριστιανοί είναι ξύλινοι. Ακόμη παρατηρούμε σε μια επίσημη μέρα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, όπως προχθές που έγινε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και σε κάθε Μητροπολιτικό Ναό, κάθε πόλεως επί τι απελευθερώσει κλπ. Όλη η επισημότης, όλη η επισημότης που πλαισιώνει των χώρων του ναού για την δοξολογία προς το Θεό δεν είναι παρά μία, θα πω μόνο μια λέξη και να μην να περιοριστώ σε αυτή, είναι μία κουφώτης. Μία κουφώτης και τίποτα. Δικαίως λοιπόν ο Κύριος θα επανελάμβανε σε κάθε εποχή σε όλους μας ότι όνομα έχουμε ότι ζούμε, αλλά εσωτερικώς είμεθα νεκροί. Εξωτερικώς βλέπει κανείς το στύλβωμα, το γυάλισμα της ευσεβίας, εσωτερικώς βλέπει την νέκρωση. Μάλιστα υπάρχει ακόμη και κάτι άλλο που δείχνει μια ευσεβοφάνεια, μία μάλιστα προοδευτική ευσεβοφάνεια, η οποία όμως εξωτερικά έχει νέκρωση και μάλιστα πτωμαίνει. Το ήγραψα από ένα δημοσίευμα. Εγώ το πήρα από το περιοδικό Σωτήρ. Στην Καθημερινή δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου του παρόντος του τρέχοντος έτους. Το δημοσιεύει ο επίσκοπος Σιλιβρίας Εμιλιανός, δικός μας ορθόδοξος επίσκοπος του κλίματος της Κωνσταντινούπολης, με τον τίτλο του άρθρων, προσέξτε παρακαλώ, προσέξτε παρακαλώ, η χριστιανική νέα θεολογία μετατρέπεται σε κοινωνιολογία. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Και πληροφορεί σχετικός ο συγγραφέας του άρθρου, ο επίσκοπος Εμιλιανός, τα εξής δικά του κείμενα. Πολλά χριστιανικά κινήματα τα τελευταία χρόνια στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη θεμελιώνονται πάνω εις την αρχήν. Η Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται εντός της ιστορίας εδώ κάτω. Ο Χριστός ήλθε για να απελευθερώσει τους δεσμίους από την ανέχεια, την πτωχία και την φυλετική διάκριση. Κατά αυτόν τον τρόπο επήγει η απελευθέρωση του ανθρώπου όχι τόσο από την προσωπική αμαρτία, αλλά από το κοινωνικό μίασμα συστημάτων που επευλήθησαν από την κοινωνική αμαρτία, τη μαζική. Και επομένως η θέση του γνησίου χριστιανού ευρίσκεται στην πλευρά του σοσιαλισμού. Όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Χάρηκα που η κριτική που έγινε σε αυτό το άρθρο από το περιοδικό Νοσοτήρ ήταν ωραία κριτική. Απερίφραστα το χαρακτηρίζει το άρθρο αυτό αίρεση, αιρετικό, απερίφραστα. Και εγώ θα το σχολιάσω περισσότερο. Αγαπητοί μου, προσέξτε, όταν φτάνουμε να κάνουμε την χριστιανική θεολογία να την κάνουμε κοινωνιολογία και να την μεταβαφτίζουμε σε νέα θεολογία, και ότι αυτή η νέα θεολογία δεν είναι τίποτε άλλο παρά, όπως σαφώς λέγει, η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού μέσα στην ιστορία εδώ στη γη, και ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απελευθέρωση του ανθρώπου όχι από την αμαρτία αλλά από την πτωχία, από τη δουλεία,
από τις φυλετικές διακρίσεις και γενικά από εκείνα τα οποία τα κοινωνικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά που υπάρχουν και κυβερνούν τους ανθρώπους, που κάνουν τον άνθρωπο δυστυχισμένο. Αυτό λέγει είναι ο χριστιανισμός, αυτή είναι η νέα θεολογία. Μα είναι φοβερόν, διότι αν φτάνουμε να φτιάξουμε ένα χριστιανισμό που θα καλύψει τις κοινωνικές θα θεραπεύσει τις κοινωνικές πληγές της πτωχίας, των φυλετικών διακρίσεων κλπ, και δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας και ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ στη γη, αγνοούμε τον ουρανό, πλήρης σεκουλαρισμός, δηλαδή ένας χριστιανισμός του νυν αιώνα, τότε πέστε μου τι είναι η αλήθεια, αν αυτό υποστηρίζεται ότι είναι η αλήθεια και ο χριστιανισμός. Η αλήθεια, αγαπητοί μου, είναι η μετάνοια, είναι η αμαρτία, και εκ της αμαρτίας η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό. Δεν είναι έργον της Εκκλησίας να τρέχει να καλύπτει κοινωνικές πληγές. Προσέξατε το, αυτό είναι δευτερεύον έργον. Το κύριον έργον της Εκκλησίας είναι να θεραπεύει την αμαρτία και να προετοιμάζει τους ανθρώπους δια την Βασιλεία του Θεού, διότι εδώ ούκ έχομεν πόλην μένουσα. Δεν έχουμε εδώ μένουσα πόλη, μένουσα πατρίδα. Εξάλλου ο θάνατος το δείχνει αυτό. Ο χριστιανισμός ήρθε να μας αφθαρτήσει και αφανατήσει. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ στη γη. Εδώ στη γη υπάρχει απλώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Θα φύγουμε, αγαπητοί μου, από εδώ. Δεν είναι εδώ η πατρίδα μας. Δεν θα εγκατασταθούμε εδώ. Όταν μάλιστα μιλούμε, παλαιά σας το είχα πει, για κόκκινους και πράσινους παραδείσους, είναι αίρεση κοινωνικής διαστάσεως, αίρεση, διότι δεν είναι εδώ ο παράδεισος πάνω στη γη. Ο Χριστός είπε σαφώς, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Εντός ημών εστί θα πει αυτό που ο Κύριος είπε, ότι δεν έρθει με τα παρατηρήσεως. Δεν είναι ένα καθεστώς η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, η αναγέννηση του ανθρώπου εν Χριστώ Ιησού. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, με τα τυμπανοκρουσιών και με εξαγγελκύρια και λοιπά και δημοσιεύσεις. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του, βρίσκει τη δαμασκό του, ανοίγουν τα μάτια του από το σκοτάδι στο φως, βρίσκει τον Χριστόν και σώζεται. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Τώρα, αν οι χριστιανοί, οι οποίοι θα βλέπαν γύρω τους την αδικία, θα ήθελαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους συνανθρώπους των να μην είναι πτωχοί, να επικρατεί η δικαιοσύνη επί της γης και λοιπά, αυτά, αγαπητοί μου, είναι επιπτώσεις του έργου της Κυρίας. Αλλά δεν είναι το κύριο έργο του χριστιανισμού. Δεν ήρθε ο Χριστός, αγαπητοί μου, να επιβάλλει την δικαιοσύνη επί της γης με την έννοια που τη θέλουν τα κοινωνικά συστήματα. Εδώ κάποτε πήγε κάποιος νεαρός να πει του Κυρίου, χώρισέ μου να γίνεις διαιτητής μεταξύ εμού και του αδελφού μου στην περιουσία την πατρική. Και ο Κύριος είπε, Κύριε άνθρωπέ μου, ποιος με κατέστησε μεριστή ή δικαστή? Και αντί να μιλήσει και να πει για να κάνει κάτι, να επιβάλλει την κοινωνική δικαιοσύνη, έστω και εν εμβρίω, έστω και υποδειγματικά, για να το δούμε εμείς οι άνθρωποι οι μετέπειτα και να ασκήσουμε αυτή την δικαιοσύνη επιστοχή κατά τα καλούπια των κοινωνικών συστημάτων. Τι έκανε? Εστράφει προς τους γύρω και λέει, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας. Ποιο κοινωνικό σύστημα είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τους ανθρώπους, τους πολίτες, ή θα τους έλεγε να μην είναι πλεονέκτες και φυλάσσεστε? Ποιο, σας ρωτώ, ποιο? Όταν ζητάει ο χριστιανισμός την πτωχία, την θεληματική πτωχία, ποιο κοινωνικό σύστημα θα μιλούσε για πτωχία? Και πόσοι πολίτες θα υπόαν ποτέ από ένα σύστημα κοινωνικό που θα μιλούσε για πτωχία?
θα πετούσαν έξω και πέρα μακριά εκείνον ο οποίο θα μιλούσε για αυτοκία. Θα βγει πάνω σε ένα μπαλκόνι, παρακαλώ εκείνο που θέλει να κάνει προεκλογική κίνηση και να πει: αγαπητοί μου, θα σα κάνω όλου φτωχού. Αν βγει αυτό ποτέ βουλευτή ή πρόεδρο δημοκρατία κλπ. Αφήνε ποτέ. Μα ποτέ. Μα ο Χριστό αυτό είναι. Μα κάνει η πτωχή ότι αυτό είναι την ηλικία του Ιωάννου. Η πτωχή στη τσέπη. Όχι η πτωχή στο μυαλό. Λοιπόν, μην μιλάμε για τέτοια πράγματα. Είναι παρεκτροπή. Ο χριστιανισμός είναι σωτηρία ψυχή. Νομίζω ότι πρέπει να επανατοποθετηθεί το θέμα και η έννοια της σωτηρίας. Όταν λέμε σωτηρία, τι εννοούμε? Τι εννοούμε? Σωτηρία, ορθοδόξος, βλέποντες και ερμηνεύοντες τον λόγο του Θεού, είναι η σωτηρία του όλου ανθρώπου. Ήδη. Να νικηθεί ο θάνατος και η αμαρτία. Η αμαρτία στην ψυχή, ο θάνατος στο σώμα. Με την εξανάσταση των νεκρών. Αυτό θα πει σωτηρία. Με αυτή την έννοια, ο Χριστός λέγεται σωτήρ, που ανεστήθη από τους νεκρούς για να μας πει το σχόλιο ότι όταν μιλάμε με τέτοια έννοια για τον χριστιανισμό και για τους χριστιανούς μας, έχουμε βέβαια, έχουμε ένα σχήμα ευσεβίας, αλλά την δύναμη της ευσεβίας την έχουμε αρνηθεί. Διότι το Πνεύμα του Θεού δεν έρχεται σε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε εσωτερική νέκρωση. Εσωτερική νέκρωση. Γίνου γρηγορών. Γίνε ξυπνητός. Γίνου γρηγορών. Είδα τα έργα σου. Ονομάζεσαι ότι είσαι ζωντανός. Νεκρός είσαι. Γίνου γρηγορών λοιπόν. Χρειάζεται αφύπνιση. Χρειάζεται αυτοκριτική. Χρειάζεται γόνιμος αυτοκριτική. Απαιτείται, όσο ποτέ άλλοτε μου φαίνεται στην εποχή μας, μια αναθεώρηση της πορείας μας. Με βάση αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, αναμφισβήτητα μια αναθεώρηση της πορείας μας. Όχι αναθεώρηση για να πέσουμε σε μοντέρνες θεωρίες, αλλά μια αναθεώρηση για να ξεραγυρίσουμε στα σωστά χνάρια του Ευαγγελίου. Ο τίτλος, αγαπητοί μου, σήμερα, «Είμαι ορθόδοξος χριστιανός», πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένα δεδομένο, αλλά ένα ζητούμενο. Δεν μπορώ να λέγω «Είμαι ορθόδοξος χριστιανός», αλλά ως εξής: «Είμαι ορθόδοξος χριστιανός» είναι ζητούμενο. Πρέπει ακόμη να ερωτούμε: πράγματι η Ελλάς κατοικείται από Έλληνας ορθοδόξους χριστιανούς? Εάν πράγματι κατοικείται, τότε Άγιος ο Θεός. Τότε πάντως θα πάψουμε να είμεθα νεκροί, όταν η ζώσα παρουσία του Αγίου Πνεύματος αναρρυπίζει τις καρδιές μας και την πατρίδα μας. Αλλά δεν ξέρω σήμερα αν το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί πάνω από την πατρίδα μας. Πόσο φοβάμαι εκείνο το λεγόμενο «Ούς ο Θεός βούλεται απολέσε μωρένη». Πόσο φοβάμαι ότι σήμερα πάσχομαι από μια μορία. Όλοι μας, το τελευταίος γονιός, όλοι μας, και κληρικοί και λαϊκοί και οι τελευταίοι μας, τελευταίοι πολίτες, πάσχομαι από μια μορία. Το κλίμα της εποχής, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, δυστυχώς έχουν αλλάξει αυτά. Και δεν ξέρω πια αν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί πάνω από την πατρίδα μας και μέσα στις καρδιές μας. Αγαπητοί μου, το ξέρετε ότι ο μέσος Έλλην, αυτός που καταλαβαίνει την εφημερίδα που διαβάζει, ο μέσος Έλλην, έχει αλλάξει η νοοτροπία στο θέμα της πίστεως? Έχει γίνει τέτοια πλήθης εγκεφάλου από δεκαετίες. Αγαπητοί μου, από τον καιρό, για να μην πω και ακόμη πιο μπροστά, από τον καιρό που η Τουρκία
ήλθε ως κατοχή εδώ στην Ελλάδα 400 χρόνια. Οι ξένες προπαγάνδες του Προτεσταντισμού και του Ρώμαιο Καθολικισμού ασκούσαν τον προσιλητισμό τους. Και εις αυτών των χώρων των υπηρετικών της Ελλάδος και στην Μικρά Ασία και εις τους Αγίους Τόπους, παντού, σε όλων των χώρων, και στην Βουλγαρία και στην Σερβία, ασκούσαν προσιλητισμό. Για να μην πω και πιο μπροστά, από τους χρόνους ακόμη του Βυζαντίου. Διαβάστε λίγο ιστορία, θα το δείτε αυτό. Λοιπόν, σιγά σιγά, μακρόπνοα σχέδια, μακρόπνοα. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται σε μια στάθμη. Η στάθμη είναι τούτη, ότι ο σημερινός μέσος Έλλην έχει αλλάξει η νοοτροπία. Ο σημερινός μέσος Έλλην δεν έχει πλέον ορθόδοξη νοοτροπία. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι το φοβερό και το φρικτό. Το ίσως για κάποια πολλά χρόνια ανεπανόρθω. Έτσι μην περιμένουμε να πούμε ότι θα έρθουν να μας προσβάλλουν την πίστη μας απ' έξω. Έχει ήδη προσβληθεί. Έχει προσβληθεί. Μία μόνη κίνηση να γίνει για μια στιγμή, θα ειδείτε, ο λαός δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αυτό είναι το δυστύχημα. Υπήρξαν εποχές που ο λαός ξεσηκωνόταν. Τώρα ο λαός δεν θα διαμαρτυρηθεί. Τόσο διότι η νοοτροπία του έχει αλλάξει, όσο και του ότι αδιαφορεί. Κάποτε αυτά τα πράγματα, της πίστεως τα πράγματα, ήταν η ζωή του ανθρώπου, του πιστού. Σήμερα δεν είναι η ζωή του. Η ζωή του είναι η business. Είναι η καλοπέρας. Είναι οι υπόθεσες. Με συγχωρείτε, έτσι το βάζω τόσο αγωγικό τη λέξη. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Δεν ενδιαφέρεται σήμερα για την πίστη του. Οπότε έχουμε νέκρωση. Έχουμε νέκρωση. Αλίμονό μας όμως. Γρήγορα θα δουλωθούμε. Θα δουλωθούμε πνευματικά. Θα χάσουμε αυτό τον πολύτιμο θησαυρό της ορθοδοξίας μας. Θα τον χάσουμε. Δεν ξέρω ποιοι θα τον κρατήσουν. Αλλά ήδη έχει χαθεί. Τι θα τον χάσουμε. Ήδη έχει χαθεί. Μη οδυρώμεθα όμως. Αν εδώ μερικοί άνθρωποι ακούτε αυτά που ακούτε, σας παρακαλώ και σας οικετεύω, ας προσέξουμε να μείνει η νοοτροπία μας ορθόδοξος. Ορθόδοξος χριστιανική, να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Όχι να έχουμε απλώς σχήμα ευσεβίας, αλλά να έχουμε αληθινή πνευματική ζωή. Και στήρισον τα λοιπά αέμελον αποθνίσκην, λέγει ο Κύριος εις τον Επίσκοπον. Και να στηρίξεις τα υπόλοιπα μέλη, εκείνα τα οποία ακόμα είναι υγιά, αλλά εάν δεν φροντίσεις θα πεθάνουνε. Ο στίχος δηλεί ότι υπήρχε στην εκκλησία των Σάρδεων και υγιής μερίδα πιστών που δεν είχε δεχθεί επιδράσεις νεκρόσεως της ψυχής. Προσέξτε όμως. Ποιες είναι αυτές οι επιδράσεις νεκρόσεως της ευσεβίας? Τι είναι εκείνα τα οποία νεκρώνουν την ευσέβεια μέσα στην ψυχή του Ορθοδόξου Χριστιανού? Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Θα πω τα πιο χοντρικά. Τα ξέρετε. Δεν σας είναι άγνωστο. Είναι το ρυπαρό έντυπο. Το ρυπαρόν έντυπο. Είναι ο κινηματογράφος που έχει ξεπεράσει κάθε όριο εντροπής. Είναι το θέατρο που ακολουθεί σε ξετσιποστιά τον κινηματογράφο. Είναι η τηλεόραση που συναγωνίζεται τα δύο πρώτα, κινηματογράφο και θέατρο. Είναι το ρεύμα της μόδας σε όλες τις πλευρές του. Είναι η κοσμική ζωή και άλλα πολλά. Αυτά τα ξέρετε όλοι. Είναι πολύ χοντρικά. Εγώ θα έλεγα και ένα από εκείνα τα οποία δεν υποπτευόμαστε ότι μπορεί να ξεραίνουν την ψυχή. Και ένα όχι ορθόδοξο κήρυγμα.
όταν κατ' εξακολούθηση γίνονται κηρύγματα απάνθρωπος, τα οποία δεν έχουν την πνοή της Ορθοδοξίας, έχουν μια ευσεβιστική διάσταση, απλώς έρχονται να βοηθήσουν τον σύγχρονο, όπως λένε, κουρασμένον άνθρωπο, να τον ξεκουράσουν. Τώρα, αν πρέπει να ρωτήσουμε τι εννοούν κουρασμένον άνθρωπο και τι εννοούν να ξεκουράσουν τα κηρύγματα αυτά τον κουρασμένον άνθρωπο, εκεί θα βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, μπροστά σε ένα χάος, σε μία ανάπηση. Τούτο σας λέγω, υπεύθυνος είναι ο άμβων. Υπεύθυνος, σοβαρά υπεύθυνος. Ένα ορθόδοξο κήρυγμα πάντοτε συγκρατεί, πάντοτε διαφωτίζει, πάντοτε δίδει στοιχεία υγεία. Θα σας αναφέρω ένα ιστορικό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει ορθόδοξη παρουσία, έστω κι αν ακόμη δεν ακούγεται από τον άμβονα, αλλά είναι μια παρουσία. Όπως τα ξέρετε, τα Επτάνησα δεν κατελήφθησαν από τους Τούρκους. Είχαν όμως άμεση την επίδραση της Ιταλίας και συνεπώς του δυτικού πνεύματος, της δυτικής νοοτροπίας και του ρωμαιοκαθολικισμού. Πώς κατάφεραν τα Επτάνησα να είναι ορθόδοξα? Πώς κατάφεραν? Με ένα ερώτημα. Είχε τεθεί ένα φράγμα, αθέατο ίσως, αλλά ζωντανό και ισχυρό, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάκυνθο. Ένα φράγμα μια ζωντανή ορθοδόξου παρουσίας. Και ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος Διονύσιος. Το φαντάζεστε? Το φαντάζεστε? Αυτό το πλέγμα εκράτησε τα Επτάνησα και την υπόλοιπη ακόμα υπηρωτική Ελλάδα, σαν κυματοθράφστης της πεθαμένης Ευρώπης. Ναι, της πεθαμένης και της αιρετικής και της αριανικής Ευρώπης. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, τι είναι η παρουσία ενός Αγίου, έστω και νεκρού. Είναι ζωντανός ο Άγιος, ο Ορθόδοξος. Ενώ έχουμε σήμερα ζωντανούς ανθρώπους που είναι νεκροί. Γι' αυτό σας είπα, μια ζωντανή παρουσία ενός Ορθοδόξου Κυρίγματος και ζωντανών χριστιανών θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό φράγμα να αλωθεί ο λαός μας από τη φθορά της Δύσης. Πάντως η παραγγελία του Κυρίου είναι να στηρίξει ο Επίσκοπος εκείνους που δεν παρεσύρθησαν, αλλά οπωσδήποτε και αυτοί θα ενεκρούν το πνευματικός εάν δεν ελαμβάνεται πρόνοια προφυλάξεώς των. Εδώ, αγαπητοί μου, θέλω να προσέξετε. Αυτό το σημείο θέλω να το προσέξετε. Είναι το μέγα πρόβλημα. Σας παρακαλώ, επαναλαμβάνω, προσέξατε. Βλέπω αμέριστη την προσοχή σας, αλλά υπογραμμίζω. Είναι το μέγα πρόβλημα προφυλάξεως των πιστών από έναν κόσμο φοβερής διαφθοράς και καταλύσεως των πάντων. Ζωτικότατο πρόβλημα. Πώς θα φυλάξουμε τα μέλη της Εκκλησίας τα υγεία να μην μολυνθούν και να μείνουν στη θέση τους? Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η προληπτική αγωγή είναι σπουδαιότερα της θεραπευτικής αγωγής. Όταν λέγει ο Κύριος τον Επίσκοπο, στήριξε τα λοιπά μέλη της Εκκλησίας σου, θέλει να πει αυτοί που δεν έπεσαν, στήριξε. Άμα πέσουν, άμα νεκρωθούν, είναι δύσκολο να τους ζωντανέψεις μετά. Είναι σαν να πούμε, ας πούμε στην πόλη μας, ότι το μίασμα του χιλιασμού δεν πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να κάνουμε θεραπευτική αγωγή τόσο όσο προληπτική αγωγή. Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, τους πιστούς μας, να κατανοήσουν τι είναι η Ορθοδοξία και τότε και μόνοι τους θα είναι σε θέση να μην δεχθούν ποτέ το μίασμα της αιρέσεως. Παρά να πάμε να θεραπεύσουμε έναν που προσευλήθη από την αίρεση, είναι πολύ δυσκολότερο και τα αποτελέσματα είναι πολύ πενιχρότερα, ενώ είναι πλούσια τα αποτελέσματα με μια προληπτική αγωγή, και το υπογραμμίζω.
Και τίθεται τώρα το ερώτημα, πώς θα στηριχθούν και φυλαχτούν τα υγεία μέλη της Εκκλησίας σήμερα. Είναι σπουδαίο θέμα. Υπάρχουν τρεις τρόποι: η συνύπαρξη, η ύπαρξη και η απομόνωση. Όταν λέμε συνύπαρξη, εννοούμε ο πιστός να συνυπάρχει μέσα εις τον κόσμο με τους ανθρώπους του κόσμου, όπως ακριβώς σήμερα γίνεται. Δηλαδή, συνύπαρξη θα σήμαινε εδώ να ζει ο πιστός όπως ακριβώς ζει ο κόσμος. Είναι αυτό το άνοιγμα της Εκκλησίας που παρατηρούμε σήμερα, να θέλει να δεχθεί κάθε κοσμική εισβολή και να κοσμικοποιηθεί. Ανοίγουμε τις πόρτες διάπλοκα της Εκκλησίας και λέμε, περάστε Κύριε. Τι έχετε απαιτήσει, τι θέλετε? Θέλετε στη λατρεία κιθάρα? Να σας τη βάλουμε την κιθάρα στη λατρεία. Τι θέλετε, χοροδία? Να σας βάλουμε χοροδία. Τι θέλετε, να περικόψουμε? Να περικόψουμε, αρκεί να έρθετε. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες και δεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι, έτοιμοι να κάνουμε κάθε αβαρία, να κάθε αβαρία, ακόμη να αμνηστεύσουμε και την πορνεία. Να αμνηστεύσουμε και την πορνεία, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα. Και πολλά άλλα να αμνηστεύσουμε, αρκεί δήθεν να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους μας ότι κατανοούμε τον κόσμο. Ακούστε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη κατανοούμε. Κατανοούμε τον κόσμο και ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουμε, κάνοντας στραβά μάτια στην κυρατοπία έχει. Έτσι θα δεχτούμε σιωπηρά και την έκτρωση και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Μην νομίζετε πως είναι, αγαπητοί μου, αυτά ουτοπιστικά που λέγω. Αυτά γίνονται σήμερα. Γίνονται σήμερα. Αν ξέρατε πως σκεφτόμαστε. Αν ξέρατε πως σκέφτονται τα κληρικά μυαλά. Οι ποιμένες, αν ξέρατε σήμερα. Δεν μιλώ για τους Ευρωπαίους ποιμένες. Του Προτεσταντικού και του Ρωμαιοκαθολικού κόσμου. Ω, εκεί υπάρχει. Φρίξον ήλια. Μιλώ για μας, για μας, για μας. Αν ξέρατε σήμερα πως σκεφτόμαστε. Έτσι να είχαμε λιγάκι, να μπορούσαμε να πετάξουμε μερικά ταμπού, όπως λέμε. Αν ξέρατε τι αποκαλύψεις θα είχαμε. Αν ξέρατε τι θα λέγαμε εις τον κόσμο. Αν ξέρατε. Λοιπόν, αυτό λέγεται συνύπαρξης. Αυτό λέγεται άνοιγμα της Εκκλησίας δήθεν, για να βοηθήσει και να κατανοήσει, εντός εισαγωγικών βάζω το ίδιο, κατανοήσει, να κατανοήσει δήθεν τον σύγχρονο κουρασμένο και προβληματικό άνθρωπο. Και το επιχείρημα, για να μην φανεί η Εκκλησία οπισθοδρομική και αντικοινωνική, ότι πρέπει να ακολουθούμε τον σύγχρονο άνθρωπο από πίσω. Όπως ακριβώς η μαμά αφήνει το παιδάκι να πάει στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο, και πηγαίνει από πίσω και το παρακολουθεί. Έτσι λοιπόν τώρα η Εκκλησία θα παρακολουθεί αξιοπίσω τον σύγχρονο άνθρωπο. Ή αν θέλετε, όταν κάποιος θα ήταν πονηρός, ο διάβολος το κάνει αυτό, θα κάνει το εξής. Κάποτε, ξέρετε, ένας είχε γουρούνια και ήθελε να πάει, με συγχωρείτε, αλλά γιατί με συγχωρείτε, είχε γουρούνια λοιπόν και ήθελε να τα πάει στο σφαγείο. Τα γουρούνια είναι δύσκολα ζώα, είναι πάρα πολύ δύσκολα ζώα. Έκανε το εξής. Είχε ένα τρουβά βαλανίδια και πετούσε λοιπόν λίγα βαλανίδια χάμω, τρέχαν τα γουρούνια να φάνε τα βαλανίδια. Προχωρούσε αυτός, πετούσε από μερικά βαλανίδια τα γουρούνια από πίσω και τα πήγε με τα βαλανίδια μια χαρά στο σφαγείο. Αυτό κάνει ο διάβολος. Τρέχει ο σύγχρονος κόσμος και τρέχει αλαφιασμένη από πίσω η Εκκλησία να τον σώσει τον κόσμο. Και ταυτοχρόνως, τι πονηρός είναι ο διάβολος. Απομακρύνει την Εκκλησία από τον κύριο σκοπό της και από τον προορισμό της πραγματικά να σώσει τους ανθρώπους. Γιατί απλούστατα σε αυτό το τρεχαλιτό της από πίσω από τον σύγχρονο άνθρωπο κάνει χίλιες μύριες αβαρίες. Χίλιες μύριες αβαρίες, οι οποίες τελικά κάθε αυτές
δεν σώζουν. Αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλά ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, να το κατοχυρώσουμε. Β' Κορινθίους 6,14. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Ετεροζυγούντες. Με τους απίστους μην μπαίνετε στον ίδιο ζυγό. Δεν σηκώνεται, δεν γίνεται. Τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία. Γιατί ποια είναι η μετοχή της δικαιοσύνης με την ανομία, της αρετής με την αμαρτία? Της δε κοινωνία φωτή προσκότος. Ποια είναι η κοινωνία του φωτός με το σκοτάδι? Της δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ. Ποια είναι η συμφωνία μεταξύ Χριστού, κάπου να ταιριάζουν κάποια σημεία, Χριστού και Σατανά? Ή της μερίς πιστό με τα άπιστου? Ποια είναι η μερίδα του πιστού με τον άπιστο? Ακούστε λοιπόν, αυτό το ετεροζυγούντες, το ετεροζυγούντες το αναλύει με τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, μετοχή. Δεύτερον, κοινωνία. Τρίτον, συμφώνησης. Και τέταρτον, μερίς. Και τα τέσσερα αυτά, με μία λέξη θα τα λέγαμε, συνύπαρξη. Θα τα ξαναπώ. Μετοχή, κοινωνία, συμφώνησης, μερίς. Δηλαδή ίσον, μία λέξη, συνύπαρξη. Και λέγει ο Απόστολος, ποια είναι δυνατόν να υπάρχει συνύπαρξη τέτοια με τον άπιστον, με τον διεφθαρμένον, με τον διάβολο? Υπάρχει συνύπαρξη? Δεν υπάρχει. Απορρίπτεται λοιπόν αυτή η μέθοδος. Είπα προηγουμένως, αν προσέξατε θα με διορθώνατε, είπα τρεις τρόποι υπάρχουν σήμερα να διατηρήσουμε τα υγεία μέλη. Θα με διορθώνατε ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι για διατήρηση των υγιών μελών της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου, τον ανέφερα τον τρόπο αυτόν γιατί θεωρείται ένας τρόπος να διατηρηθώ πιστός. Ουτοπία. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Να το ξέρετε, δεν είναι δυνατόν ποτέ. Δεύτερον, ερχόμεθα εις τον δεύτερον τρόπο. Είναι η απλή ύπαρξη του πιστού μέσα εις τον κόσμο, χωρίς να μετέχει εις το ήθος του κόσμου. Αντιθέτως, φροντίζει να επηρεάζει το περιβάλλον του όσο μπορεί και εάν μπορεί, εις το να δεχθεί το περιβάλλον του το Ευαγγέλιο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 5:9-10. Μη συναναμίγνηστε πόρνης και ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξιν ή ειδωλολάτρες, επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθύν. Μην λέγει, ακούστε το ρήμα, συναναμίγνηστε, είναι απαρέμφατο βέβαια, να μην μπερδεύεστε, μην ανακατεύεστε τη λέξη με τους πόρνους του κόσμου, με τους πόρνους. Αλλά και δεν εννοώ τους πόρνους του κόσμου, τότε ήσαν οι άνθρωποι ή έξω της Εκκλησίας, ή τους πλεονέκτας και τους άρπαγες και τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να βγείτε από τον κόσμο, να πάτε στα βουνά. Αλλά εάν κάποιος αδελφός ονομάζεται ότι είναι πόρνος, με αυτόν μη δε συνεστεί ούτε να τρώτε μαζί του. Όμως μπορούμε να πούμε σήμερα ότι όλοι είναι χριστιανοί. Συνεπώς τι θα κάναμε? Ακούστε λοιπόν, ο νους του χωρίου είναι ο εξής: ότι εσύ ο χριστιανός δίνασαι να είσαι μέσα εις τον κόσμο. Αν τώρα ο Μπακάλης είναι παλιάνθρωπος, ο Χασάπης είναι δωλολάτρης, ο δικηγόρος είναι μασόνος, ο τρίτος είναι δεν ξέρω τι, τέταρτος, πέμπτος, ό,τι είναι, πάντως κατ' ουσίαν έχουν απεμπολίσει, έχουν διώξει, έχουν πατήσει τη χριστιανική τους ιδιότητα. Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Η κοινωνία είναι πολύ διεφθαρμένη, τι θα κάνω? Ακούστε αγαπητοί μου, θα μπω στον μπακάλι να ψωνίσω και στο χασάκι. Αυτό που έκαναν και οι αρχαίοι χριστιανοί. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι ο νους του χωρίου. Θα μπω να ψωνίσω. Θα κάνω τις δουλειές μου. Θα συνεργαστώ δηλαδή με στην κοινωνία, με αυτούς τους παράγοντες, τους κοινωνικούς, αλλά δεν θα έχω καμία σχέση με το κοσμικό ήθος
διότι εγώ έχω το δικό μου, το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος. Θα λέω σε όλο τον κόσμο καλημέρα σας, πώς είστε, όταν μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέγει, προκειμένου να χειροτονηθεί κάποιος, να πάρθει η γνώμη και τον έξω, εννοεί των ειδωλολατρών, των παλιανθρώπων, ότι αυτός πράγματι είναι σπουδαίος άνθρωπος για να γίνει πρεσβύτερος ή επίσκοπος. Σημαίνει ότι πώς θα με πει ο άλλος ότι είμαι σωστός άνθρωπος? Θα πω την καλημέρα μου. Καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ, χαίρετε. Δεν θα έχω καμιά συνάφεια μαζί του, ούτε σε επισκέψεις, ούτε σε κουμπαριές, ούτε σε εκδρομές, ούτε σε διασκεδάσεις, τίποτα πουθενά. Πουθενά. Αυτό θα το ονομάζαμε απλώς υπάρχω μέσα εις τον κόσμο, χρησιμοποιώ τον κόσμο, αλλά δεν έχω το ήθος του κόσμου. Προς τούτο όμως πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση του πράγματος για να φυλαγόμαστε. Εσείς σαν μεγάλοι και στα παιδιά σας αναλόγως βοηθήσατε να πείτε, παιδί μου, θα πας στο σχολείο, δεν μπορεί να πάει το παιδί στο σχολείο. Σήμερα τα σχολεία μας είναι αρνητικά στην πραγματικότητα, είναι αρνητικά. Παιδί μου, θα πας στο σχολείο. Πρόσεξε όμως, ιδιαίτερες συντροφιές και δούλε λαβή και σχέσεις με συμπαθητά σου κλπ. Δεν θα έχεις. Τελείως. Θα πας να μάθεις γράμματα και θα έρθεις εδώ. Θα μου πείτε, δεν θα δεχτεί επιδράσεις το παιδί? Θα αγωνιζόμαστε να μην τις δεχτεί τις επιδράσεις. Θα βοηθάμε το παιδί όσο τούτο είναι δυνατόν. Και η τρίτη περίπτωση, δυστυχώς ο χρόνος περνά, είναι της απομονώσεως, η οποία σε πολλά σημεία στην εποχή μας είναι αναγκαιοτάτη. Η απομόνωση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι την απομόνωση τη συνιστά αυτός ο Θεός. Είναι στον Ισαΐα 52,11 και στον Ιερεμία, είναι στη Β' Κορινθίους 6,17. Ακούστε. Εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστηκε. Αφορίζω θα πει ξεχωρίζω. Βγαίνω και ξεχωρίζω τον εαυτό μου, λέγει Κύριος. Και ακαθάρτου μη άπτεσθε. Ακάθαρτο τίποτε δεν θα εγγύσετε. Καγώ εις δέξω μη μας και θα σας δεχθώ. Που σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που θα δείξω με απομόνωση. Θα απομονωθούμε. Θα απομονώσουμε τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις. Δεν θα πάμε σε τηλεοράσεις να δούμε τι παραδείγματι. Δεν θα πάμε στον κινηματογράφο. Τελείωσε. Θα απομονωθούμε στο σημείο αυτό. Τελείωσε, πάει. Αν θέλετε να σωθούμε και αν θέλετε και τα παιδιά σας να γίνουν καλά παιδιά. Ακούσατε τώρα που σας το λέω. Εγώ σας το βγάζω αυτό και σαν συμπέρασμα πρακτικό από την πραγματικότητα. Είναι φανερό ότι με αυτούς τους δύο τελευταίους τρόπους, σε συνδυασμό της υπάρξεως και της απομονώσεως, όχι της συνυπάρξεως, πρέπει να προφυλαχθούν τα υγεία μέλη της Εκκλησίας για να μην νεκρωθούν πνευματικά. Ίσως θα αποδοθεί η κατηγορία του απομονωτισμού και της καθυστερήσεως, της μη προόδου ή των παροπίδων ή του σκοταδισμού, όπως συνήθως λέγουν. Αγαπητοί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητοί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε.